Το άλμπουμ της ζωής του πατέρα μου και της μητέρας μου. 15χρονος, ο οποίος φεύγει και πάει στην Αφρική, στην Αβυσσινία τότε. Καραγιάννης Ιωάννης του Ευθυμίου. Εγώ τώρα είμαι 76χρονο. Ο πατέρας μου ήταν Μακεδόνος. Ήρθε περίπου πριν 86 χρόνια. Ζούσαμε με τον πατέρα μου, εγώ και αδερφή μου, ναι. Μέχρι το τέλος να πούμε που έφτασε ο καιρός και αποβιώσανε και ο πατέρας και η μητέρα. Ύστερα να σου πω ένα πράγμα, βέβαια. Ο πατέρας μου... Ο πατέρας μου στην Ελλάδα είχε οικογένεια, θα σου πω την αλήθεια. Είχε γυναίκα και 3 παιδιά. Τα λέγες. Εδώ ήρθε, να πούμε, σαν τυχοδιώκτης, πώς να σου το πω. Διότι εκείνα τα χρόνια η Αιθιοπία, παλιά, να πούμε, υπήρχαν στην Αιθιοπία, υπήρχαν δουλειές, επικερδές δουλειές, κατάλαβες. Ήρθε να δουλέψει, να μαζέψει λίγα λεφταδάκια, να γυρίσει πίσω, αλλά δεν το κατόρθωσε, δεν έγινε. Κατάλαβες, διότι άλλα σκεπτόταν και αλλιώτικα βρήκε τα πράγματα, κατάλαβες. Είναι, άμα τα θυμάσαι, να πούμε, πονάς μέσα σου, είναι, να πούμε, μια ολόκληρη ιστορία. Καλύτερα να μην τα λέμε. Και έτσι έγινε αυτό που έγινε, να πούμε. Έφτασε ο καιρός, πέθανε, Θεός και χώρεσε η ψυχή του. Αιθιώπες συνδέονται με πάρα πολύ κοντινούς δεσμούς, παρόλο τη χιλιομετρική απόσταση. Δεν ξέρω πού να πρώτο ξεκινήσω. Το πιο ολόκληρο σωζόμενο ρομαντικό μυθιστόρημα της αρχαίας εποχής ασχολείται με τις σχέσεις των Ηλίων και των Αιθιώπων. Είναι το μυθιστόρημα του Ηλιοδόρου, τα Αιθιωπικά, όπου είναι μια ρομαντική ιστορία ενός Έλληνα και μιας Αιθιωπίδας που γνωρίζονται και περνούν τεράστιες περιπέτειες, 10 βιβλία σύμφωνα με την αρχαία ρύθμιση, ώσπου κάποια στιγμή να φτάσουν στην Αιθιοπία και να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, ευτυχισμένοι στην Αιθιοπία, παντρεύονται και κάνουν πολλά παιδιά. Το πρώτο μεγάλο κύμα Ελλήνων ήρθε εδώ γύρω στα 1890, που σημαίνει ότι έχουμε ήδη φτάσει στη δεύτερη ή τρίτη γενιά εκείνων που πρώτο είχαν έρθει. Η ελληνική ομογένεια στην Αιθιοπία ήταν ποιοτική. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι με ανησυχίες, άνθρωποι που έψαχναν το κάτι καλύτερο και όταν ήρθαν εδώ, έφεραν γνώσεις οικονομικές, έστησαν επιχειρήσεις, βοήθησαν πάρα πολύ την Αιθιοπία, την κοινωνία, το κράτος, μόνο και μόνο με την ύπαρξή τους, εδώ και με τις δικές τους προσπάθειες. Φτιάξανε πολλές από τις πρώτες βιομηχανίες, οι Έλληνες ασχολήθηκαν με εμπόριο και βιομηχανία καφέ, ένα βασικό που λένε στη χώρα σου καφές, τσαγιού, κεριών. Υπήρχαν τα πρώτα βιομηχανία πότων, ασφαλιστικές εταιρείες, το πρώτο μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολλά πράγματα έκαναν οι Έλληνες εδώ. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα χτίστηκε εδώ η ελληνική εκκλησία, δική μας, ελληνοορθόδοξη, η οποία φυσικά τιμά τον Άγιο Φρουμέτιο που ήταν αυτός που εκχριστιάνησε
τους Αιθίωπες. Είναι ένας τόπος ευλογημένος. Ένας τόπος ο οποίος έχει μια ιστορία 5.000 ετών. Έχει μια ιστορία χριστιανισμού 2.000 ετών, δηλαδή από την αρχή που ο Απόστολος Φίλιππος συνάντησε τον θησαυροφύλακα της Βασιλής Καντάκης και του είπε το γνωστό «γινώσκη σαν αγινώσκη». Ηρακλέου Πιθαράς. Γεννήθηκα το 1920 στη Δυτική Αβυσσινία, στο Ντεμιντόλο. Τελείωσα το Αγγλικό Κολέγιο στο Χαρτούμ και από εκεί ήρθα εδώ. Ήμασταν τα αδέλφια μου, κάναμε τρανσπόρτα από την Τιρεντάουα στην Μπέρμπερα. Εκείνη την εποχή ήταν και οι Εγγλέζοι που εφεύγανε από εδώ πέρα, είχαν κυριεύσει, να πούμε, την Αιθιοπία από τους Ιταλούς. Λέγομαι Βασίλειος Θυμάτος. Ο πατέρας μου είναι από την Κεφαλονιά, ήταν από την Κεφαλονιά ήδη. Είχε έρθει στις αρχές του 1990, νομίζω το 1923, κάπου εκεί. Και κατευθείαν έρθει εδώ πέρα με ένα συμβόλιο να δουλέψει, να εργαστεί σε μια ελληνική εταιρεία που ήταν μέσα σε καφέδες. Όταν ήρθε ο πατέρας μου, από ό,τι μου έλεγε, για να έρθει από την Ελλάδα εδώ πέρα, του πήρε κάπου 5-6 μήνες. Στο μεταξύ, ερωτεύτηκε με τη μάνα μου, πότε μαθαίνω, και βγήκα εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Με λένε Σταύρο Δημιουργάτος, είμαι απόγονος Ελλήνων της Αιθιοπίας. Ο πρώτος συγγενής μου που πήγε στην Αιθιοπία ήταν ο Παναγής ο Φιντιβάτος. Λοιπόν, μετά από λίγο καιρό, μόλις τελείωσε το στρατιωτικό της, σε ηλικία 21, όταν πήγε και ο πατέρας μου κάτω. Ο οποίος ο σκοπός που ήταν να πάει είναι να παντρέψει τις αδελφές του. Πήγε για ένα σκοπό. Έπρεπε να παντρέψει τις ωρέλες, όπως εσύ έλεγε, τις ωρέλες μου. Τις επάντρεψε και μόλις αυτά αποφάσισε να κάνει και αυτός οικογένεια. Και τότε του γνωρίσανε την οικογένεια Μάρκου, ο οποίος ζούσε στην Αδίς Αμπέμπα και πήγε και ζήτησε τη μητέρα μου, την Ελένη Μάρκο. Και προχωρήσαν, κάνε γάμο, ζήτησαν ευτυχισμένοι και μας προσφέρανε ονειρεμένα παιδικά χρόνια. Ονομάζομαι Μάκρα στα μάτια του Μιχαήλ και της Ελευθερίας. Γεννήθηκα στις 4 Μαρτίου του 1936 στο Τσαφεόλου, σε ένα χωριό, μάλλον θα έλεγα σε ένα δάσος στην Αιθιοπία. Οι γιαγιάδες μου ήταν και δύο Αιθιοπίδες και οι παππούδες μου ήταν Ροδίτες και δύο. Τον πατέρα μου τον έχασα όταν ήμουν 2 ετών. Η μάνα μου ήταν 18 ετών. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που είχα τέτοια μάνα, διότι δούλεψε σκληρά, δούλευε μέρα και νύχτα, έραβε ρούχα, με έστειλε στο σχολείο και με μεγάλωσε. Με λένε Αναστασία Μητσοπούλου, αλλά με φωνάζουν Ντέιζι. Είμαι από μικτούς γάμους, όχι από μικτό, από μικτούς γάμους. Ο πατέρας του πατέρα μου ήταν Έλληνας και η μητέρα του Αιθιοπίδα, και ο πατέρας της μητέρας μου Ιταλός και η μητέρα της Αιθιοπίδα. Σαν παιδί έμαθα τα ελληνικά, τα ιταλικά,
τα αιθιοπικά, τα μαρίνια, τη διάλεκτο τα μαρίνια, τα τιγκρίνια, τα αγγλικά. Αυτά, βασικά αυτά. Ονομάζομαι Βαρβάρα Γεμπιάου, του Ασέφα και της Φλόρας. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, στον Πειραιά. Ο πατέρας μου είναι αιθιοπικής καταγωγής από το Χάραρ και η μητέρα μου Ελίδα από τη Σαντζορίνη. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να έχεις έναν πατέρα Αφρικανό και μια μητέρα Ελληνίδα, αλλά από την άλλη ήταν και το αίσθημα της διαφορετικότητας να ήταν και βοηθητικό για μένα. Ενώ όταν ζούσα εδώ πέρα σαν παιδί δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε με τους Αιθίωπες, ούτε με τους Έλληνες, ούτε με τους Ιταλούς. Δηλαδή όλοι μας ήμασταν μια παρέα και δεν νιώθαμε παράξενα. Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στην Ελλάδα, κάπου εκεί αρχίσαμε να νιώθουμε κάπως παράξενα. Δηλαδή ούτε εκεί δεν αισθανόμαστε στην πατρίδα. Βέβαια, πιο πολύ εγώ αισθανόμουν πατρίδα μου την Αιθιοπία. Εντάξει, γιατί γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ. Αλλά μετά άρχισα να έχω κάποια προβληματάκια, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, ούτε στην Ελλάδα δεν ένιωθα ότι είμαι Ελληνίδα, ούτε και στην Αιθιοπία δεν ένιωθα ότι είμαι Αιθιοπίδα πλέον. Άρχισε να υπάρχει κάποιο... Άρχισε να αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι γίνεται. Πού ανήκω, τέλος πάντων. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού ανήκω. Τη στιγμή που κάποιος θα με πει ότι είμαι πιο σκουρόχρωμος, τη στιγμή που οι αρχές, είτε εδώ στην Αιθιοπία, είτε στην Ελλάδα, μου δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Τότε ναι. Τότε υπάρχει αυτή η κρίση της ταυτότητας. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στην Αθήνα και κατέβηκα από το αερόπλανο. Κατέβηκα και με είδανε που έσκυψα κάτω και φιλούσα τη γη. Και νομίζανε πως κάτι έπαθα και ήρθαν εκείνοι. «Τι έχεις, παιδί μου, τι είναι?» Λέω, «Τίποτε δεν έχω», λέω. Για πρώτη φορά, λέω, έρχομαι στην πατρίδα και επειδή την αγαπάω τόσο πολύ την πατρίδα, από τα σχολεία που είχαμε εκεί πέρα, μας δίδασκαν την ιστορία της Ελλάδος και ξέρω εγώ τι, και αισθανόμουν ότι είμαι Έλληνας και αγαπούσα την Ελλάδα και φιλούσα, λέω, το χώμα της, το ελληνικό. Κλάψανε όλοι τους. Αυτό που λέμε μηγάς, για μένα είναι μεγάλο προτέρημα. Έχω δύο πατρίδες, δύο ένδιωξες πατρίδες. Η μία είναι το λίγο του φωτός που μας δώσε και τη δημοκρατία και η άλλη είναι αυτή που είχε την ελευθερία, 3.000 χρόνια ελευθερία. Όταν ήμουν 6 χρονών, δεν το γνώριζα πριν, δεν το είχα καταλάβει.
Μου είπαν στο σχολείο όταν πήγα, πρώτη δημοτικού, ότι είμαι μαύρη. Και σοκαρίστηκα. Γιατί δεν το ήξερα. Μέχρι τότε δεν καταλάβανα ποια είναι η διαφορά. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που δεν την κατάλαβα αυτή τη διαφορά. Βεβαίως έχω ένα χρώμα το οποίο είναι μελαμψός, αλλά δεν θεωρούσα τον εαυτό μου διαφορετικότερο από τα υπόλοιπα παιδιά. Γύρισα στο σπίτι μετά από αυτό το συμβάν και είπα στον μπαμπά μου, «Μπαμπά, το ξέρεις ότι είσαι μαύρος?» Θα ρώτησε ότι μπορεί να μην το γνωρίζει ούτε κι αυτός. Και γέλασε απλά. Επειδή έχω πάει στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε ηλικία 14 ετών και έχω αντιμετωπίσει τέτοιου είδους σχόλια σαν σκουρόχρωμο, μπόρεσα και το ξεπέρασα και δεν είχα ποτέ αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές το αγνούσα. Θυμάμαι, άκουγα ιστορίες από άλλους χρωμούς στην Αθήνα και με παραξένευε το γεγονός ότι εγώ δεν είχα άσχημες εμπειρίες. Αφού αναρωτιόμουν κιόλας στο πανεπιστήμιο αν τελικά φαίνεται το χρώμα μου. Θεωρούσα ότι δεν φαινόταν το χρώμα μου. Όλη μου η ζωή ήμουν αόρατος, δεν ξέρω, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα απολύτως. Νομίζοντας ότι δεν ξέρουμε ελληνικά, μας μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Μας μιλάνε, ας πούμε, στους ξένους, στους τουρίστες που δεν μιλάνε καθαρά ελληνικά. Κάπως έτσι μιλούσαν και σε εμάς και... Εντάξει. Όταν έφτασα σε ηλικία για να πάω σχολείο, με έβαλε σε μισιόνα την Ιταλική. Εκεί ήμουνα για 2-3 χρόνια, όπου έμαθα και τα Ιταλικά. Αλλά μετά ήταν στη Μέσιο Πόλεμος, Ιταλο-Ιθιοπικός Πόλεμος και δεν μπορούσα ο πατέρας μου να συντηρήσει και με έβγαλε πέρα και με έβαλε σε ένα σπίτι οικογενειακό. Εκεί την πρώτη φορά που πήγα, όταν πρωτοπήγα, ήμουνα δηλαδή δεχτός σαν συγγενής, διότι ήταν συγγενής, ήταν κάποιος εξάδελφός του. Οπότε μέσα σε εκείνο το σπίτι, για την πρώτη εβδομάδα, 2-3 εβδομάδες, ήμουνα περιποιημένος καλά, έτρωγα στο ίδιο τραπέζι. Μετά από λίγο καιρό άρχισε η κύρα να μου λέει, «Βασίλη, σε παρακαλώ, μου σηκώνεις τα πιάτα». Αυτή ήταν η αρχή. Μετά πήγε συνέχεια να μην τα πολυλέω, μου σφουγγαρίζεις το πάτωμα, το ένα το άλλο, και έτσι έμεινα υπάλληλος για 3-4 χρόνια. Ήρθα στην Ελλάδα και αντιμετώπισα πολλά προβλήματα. Ενώ είχα την ίδια θρησκεία, την ίδια γλώσσα μιλούσαμε, δεν είχαμε την ίδια κουλτούρα. Και πολλά παιδιά με ρωτήσαν στους μαθητές μου, «Από πού είσαι, από την Αιθιοπία?» έλεγα. «Καλά, γιατί πώς δεν είσαι μαύρος?» Πού να τους εξηγήσω ότι οι γονείς μου ήταν Έλληνες? Έπαιρνε πολύ καιρό. Και σταμάτησα να το λέω, «Είμαι από την Αιθιοπία». Όταν μπήκα σε εκείνη την οικογένεια, με περιποιήθηκαν, όπως είπα από την αρχή, ήμουν καλά, αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, ίσως για το χρώμα, δεν ξέρω, δεν μου το είπανε, αλλά από ό,τι κατάλαβα, είστε αυτό, είχα κατώτερη αποδοχή από ό,τι θα ήταν αν ήταν ένας Έλληνας καθεαυτού, Έλληνας καθαρός. Έχει πολλές φορές που μερικοί λέγανε ο μαύρος, ξέρω εγώ, κτλ. Του λέγα, τι διαφορά έχεις εσύ από μένα, ναι. Πες μου, τι διαφορά σου. Τι διαφορά μπορεί να έχεις εσύ από μένα, ναι. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει αυτή την κοινότητα εδώ πέρα τα τελευταία 40 χρόνια μετά τον ερχόμενο της Επανάστασης είναι τα προβλήματα των Ελληνοαιθιώπων. Είναι οι Ελληνοαιθίωποι δεύτερης και τρίτης γενιάς
που ξεκινά από τις πρώτες γενιάς, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την ελληνική πρεσβεία, δεν μπορέσαν να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους. Το μόνο πρόβλημα που έχουν και πονάνε είναι ότι δεν μπορούν να βρουν την υπηκότητα. Τα χαρτιά τους δεν μπορούν να σιάξουν, διότι σου λέει δεν είσαι γραμμένος, δεν είσαι γραμμένος. Και αυτά είναι δύσκολα για τον άνθρωπο. Και δεν έχουν τα μέσα ούτε τα λεφτά να συνεχίσουν την υπόθεση μέσω δικηγόρο ή το ένα ή το άλλο. Γιατί πολλοί πεθαίνουν δίχως να αλλάξουν τη φτώχεια τους. Εμένα, ευτυχώς, ο πατέρας μου στα 12 χρόνια με αναγνώρισε στην ελληνική πρεσβεία. Άρα, από τα 12 χρόνια είχα μικρό διαβατήριο. Ήταν ένας από τους καλούς πατεράδες Έλληνες, οι οποίοι αναγνώρισαν τα παιδιά τους. Ο πατέρας μου, να πούμε, δεν το ξέρω αυτό. Όταν γεννήθηκα εγώ, έπρεπε να με αναγνωρίσει στην πρεσβεία. Δεν με αναγνώρισε. Αυτά δεν τα ξέρανε οι παλιοί. Με το στόμα είμαι Έλληνας, στα χαρτιά δεν είμαι Έλληνας. Η Ελλάδα εμένα δεν με έχει αναγνωρίσει σαν Έλληνα. Μέσα μου όμως το έχω. Την αγάπη για την Ελλάδα, την αγάπη για τους Έλληνες, την έχω μέσα μου. Διότι είναι δική μου, είμαι δικός τους και είναι δική μου. Αλλά δεν μπόρεσε κανένας να με βοηθήσει. Σιωπή τελείωσε. Θα πρέπει να υπάρχουν δυναμικοί πρεσβευτές, οι οποίοι να θέσουν αυτό το ζήτημα πάνω στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για να λυθεί το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό θα λυθεί μονάχα με νομοθετικές διατάξεις. Εξαρτάται από τον πρέσβη πώς να φέρονται οι υπαλλήλοι της πρεσβείας στους διαφόρους. Είχε πρέσβεις οι οποίοι ήταν καλοί άνθρωποι και εκτιμούσαν τα πάντα. Και είχε και αυτούς οι οποίοι είχαν μεγάλη διαφορά από τους άλλους οι οποίοι δεχόντουσαν τον κάθε πολίτη όπως ήταν. Και δεν τους ενδιέφερε αν ήταν μαύρος, αν ήταν άσπρος, αν είχε αιθιοπική ηθαγένεια ή ήταν η μητέρα του αιθιοπίδα και ξέρω εγώ τι. Αυτή τη στιγμή καλώς έχουν το πράγμα τους στην Ελλάδα. Αρχίζει και αποδέχεται τους αλλοδαπούς που γεννιούνται στην Ελλάδα με κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ έχω φίλους πάνω σχάρι που έχουν πάρει τώρα αυτή τη στιγμή ελληνικά διαβατήρια. Και στεναχωριέμαι που δεν μπορούν να πάρουν τα παιδιά από κάποιον γονέα Έλληνα που έχουν τελειώσει το ελληνικό σχολείο και ταλαιπωρούνται. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Κάποιοι τους χρησιμοποιούν για διάφορα άλλα δικά τους τερτύπια, για διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις φαίνεται προφανώς γιατί δίνουν. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν. Εμένα, ειδικά εμένα, με πονάει. Το έχω ζήσει, έχω βοηθήσει πολλά παιδιά στην Αθήνα. Εμένα πραγματικά με πονάει, δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς αισθάνονται, αλλά εμένα πραγματικά με πονάει. Την εποχή εγώ που φοιτούσα στο ελληνικό σχολείο ήταν η χρυσή εποχή του ελληνισμού στην Αιθιοπία. Υπήρχαν γύρω στους 5 με 6 χιλιάδες Έλληνες,
αυτά μέχρι το 1974 που έγινε και η Επανάσταση στην Αιθιοπία. Είναι ένα σχολείο που έχει ιστορία χρόνων. Παλιότερα είχε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Εδώ και χρόνια όμως έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός. Ελπίζω, αν όχι να αυξηθεί, τουλάχιστον να μείνει σταθερός για κάποια χρόνια. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το σχολείο. Είναι ένα ελληνικό σχολείο σε ένα τόσο μακρινό τόπο από την Ελλάδα. Είναι καλό που υπάρχει αυτό το σχολείο. Εμείς είχαμε μια τάξη όπου ήταν γύρω στα 30 παιδιά. Τα 30 παιδιά, τα περισσότερα ήταν Ελληνόπουλα. Οι Λεθίουπες ήταν ελάχιστοι, μπορώ να σου πω, σε μια τάξη γύρω στα 4, 5, 6 παιδιά, στη δική μου τάξη. Και πήραν και οι Θίουπες, μπορεί να ήταν 2 ή 3. Το Λύκειο έχει συνολικά 12 μαθητές. Είναι 4 μαθητές στην κάθε τάξη. Καλό θα ήταν να ήταν περισσότεροι μαθητές. Αλλά με αυτούς τους μαθητές γίνεται αρκετά καλή δουλειά. Και προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που έχουν στη γλώσσα όσο γίνεται. Και επίσης έχει καλλιεργηθεί μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Είναι πολύ συνεργάσιμοι μαθητές. Ιδανικοί μαθητές για μένα. Ποτέ δεν είχα τέτοιους μαθητές, τολμώ να πω. Ίσως τα αισθάνομαι περισσότερο τα παιδιά. Αλλά επίσης τα αισθάνομαι περισσότερο και από άποψη ηλικίας. Έτσι, πριν 10 χρόνια ήμουν κι εγώ μαθητής. Άρα δεν είναι και πολύ μακριά. Ναι, νιώθω τους μαθητές και από την άποψη του ότι είμαι μισός-μισός, αλλά και από την άποψη της ηλικίας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Συνήθως αυτά τα παιδιά είναι από δεύτερη-τρίτη γενιά Ελλήνων. Δεν έχουν τόσο καλή επαφή με την ελληνική γλώσσα και κυρίως στο σχολείο εξασκούν τα ελληνικά. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό ότι μερικά παιδιά ξεκίνησαν και από το μηδέν. Και τώρα μιλούν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Όταν τελείωσα και πήγα στην Ελλάδα, μάλλον μου έλειπε κάτι. Μου έλειπε. Δεν ήμουν σαν τους Έλληνες που πήγανε σχολείο στην Ελλάδα. Γιατί μάλλον όταν ήμασταν τότε εμείς στο σχολείο, μιλάγαμε και ελληνικά, αλλά πιο πολλές φορές μιλάγαμε αιθιοπικά και όταν πας εκεί δεν θα είσαι, δηλαδή σου λείπει κάτι, νιώθεις. Εμένα μου αρέσει εδώ το ότι κάνω αυτό που σπούδασα, που δεν θα μπορέσω να το κάνω στην Ελλάδα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια με την κρίση. Είναι σημαντικό το ότι μεταφέρουμε την ελληνική γλώσσα και την ιστορία και την παράδοση τόσο μακριά και την κρατάμε τη σημαία ψηλά. Περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να περνάμε μια εποχή οικονομικής κρίσης όπως ως γνωστόν. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τα παιδιά μας αν τελικά πετύχουν το στόχο τους. Αλλά αγωνίζονται για αυτό το στόχο, να βρεθούν κάποτε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, να σπουδάσουν, να γνωρίσουν τον ελληνικό τρόπο ζωής. Αυτό έχει πολλές δυσκολίες, αλλά είναι το όνειρό τους. Δεν αντιμετώπιζες προβλήματα με τους συμμαθητές σου, δηλαδή να έχεις πρόβλημα αν είσαι μυγάς ή αν είσαι θείοπας. Αυτό στο μεταφέρουν κάποιοι δάσκαλοι που έρχονται από την Ελλάδα. Σου δημιουργούν προβλήματα. Και είχαμε τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Υπήρχαν δάσκαλοι οι οποίοι ήταν ρατσιστές. Υπήρχαν ρατσιστές, τους ξέρουμε. Υπήρχε ένας άγραφος νόμος και στο γυμνάσιο τον είδα και στο δημοτικό. Ποτέ δεν τους ξεχωρίζαμε. Ποτέ. Μα δεν θυμάμαι και ρώτησα και κόσμο αν είχαμε ποτέ πει κάτι για αυτά τα παιδιά. Δεν σας κρύβω ότι πολλοί συμμαθητές μου έμαθα ότι ήταν από μικρούς γάμους που έρθαν στην Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Έχω παραδείγματα πολλά. Από την τρίτη δημοτικού, στη τάξη, αυτός ο κύριος μας έδερνε όλους. Μας έδερνε. Δηλαδή, μας είχε χωρίσει στη τάξη ανά τρεις κατηγορίες. Δηλαδή, οι λευκοί, οι μυγάδες και οι θείοβες. Σε μια τάξη τρίτης δημοτικού. Δηλαδή, χωρίζεις έναν φτωχό Ελληνόπουλο και το βάζεις, ας πούμε, με τις μυγάδες, επειδή είναι φτωχός. Και αυτό συνεχίζει. Μετά γίνεσαι στη τέταρτη δημοτικού, γίνεσαι 10 χρονών και καταλαβαίνεις ότι σε ακολουθάει. Έχεις το φόβο, δεν μπορείς μετά να αποδώσεις. Αυτό με ανάγκασε πλέον να αρχίσω να σκέφτομαι πιο σοβαρά. Σαν παιδί, ας πούμε, να ήμουν 13 χρόνων, 12-13 χρόνων πλέον. Εκεί και άρχισα να σκέφτομαι πιο σοβαρά. Λέω πώς μπορώ να αντιδράσω κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι μπορώ να κάνω για να ξεφύγω, να περάσω αυτές τις δυσκολίες.
Και εκεί άρχισε το μυαλό μου και εμένα να δουλεύει. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να πω ότι τέρμα δεν γίνεται άλλο. Δεν ξανάρχομαι στο ελληνικό σχολείο. Και έτσι αποφάσισα να πω στον πατέρα μου δεν έρχομαι. Αυτά όμως γίνανε βάση στη ζωή μου. Να μην φτάσω κι εγώ στο σημείο, είτε ηθελημένα είτε άθελα μου, να αδικήσω κάποιον. Οι δάσκαλοι αντανακλούν μια ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, αν υποθέσουμε το 65 και μετά, δεν είχε στην Ελλάδα επιρροές από κάποιες άλλες χώρες της Αφρικής, ξέρω. Άρα, ο δάσκαλος που έρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδος, μπορεί να μην έχει δει και, ή να μην έχει ακούσει για την Αφρική. Και μπορεί να αισθάνεται και την καθαρότητα της αρίας φυλής. Ωραία. Ερχόμενος εδώ πέρα, πιθανόν να τον ενοχλούν κάποια πράγματα. Βέβαια, δεν το ρωτήσαμε εμείς γιατί δεν έχει έρθει εδώ πέρα το δάσκαλο. Το Υπουργείο Παιδείας τον έχει στείλει. Αλλά όταν στέλνεις τέτοιους δασκάλους από ένα Υπουργείο, πρέπει να τους εξηγήσεις ότι πηγαίνουν σε μια χώρα όπως είναι η Αιθιοπία, όπου πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι στους Ελληνοθύπες, αν θέλεις, στους Ελληνοαφρικανούς, πες ό,τι θέλεις. Ώστε να μην πληγώσουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά πληγώνονται και αυτό τους βαραίνει σε όλη τους τη ζωή. DJ πάντα πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό με βοήθησε. Μετά από όλα αυτά που πέρασα, άρχισα να γίνομαι πολύ πιο δυνατός μαμά. Γι' αυτό κάποια στιγμή όταν φτάσαμε στην πρώτη γυμνασίου, του είπα του πατέρα μου, δεν θέλω να συνεχίσω το ελληνικό σχολείο. Γιατί υπάρχουν αυτές και αυτές οι αδικίες. Και ειδικά οι αδικίες σε εμάς που είμαστε μισή-μισή. Χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός, εγώ έπρεπε να ανταγωνιστώ, να γίνω καλύτερη. Να γίνω καλύτερη στο μπαλέτο, να γίνω καλύτερη στα μαθήματα. Έπρεπε να γίνω καλύτερη. Πρέπει να έχεις και τη δύναμη να το ξεπερνάς. Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν τα ξεπέρνουν αυτά. Υπάρχουν άλλοι όμως που είναι δυνατοί, οι οποίοι τα ξεπερνάνε. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που λέω δεν μπορώ πια, θα συνεχίσω μόνος μου. Γι' αυτό δέχτηκα και έκανα και τον, πώς να σου πω, καθάριζα παπούτσια, έπλαινα αμάξια, δηλαδή για να κερδίσω, να δείξω τη δύναμή μου ότι μπορώ να γίνω κάποτε κάποιος. Γι' αυτή η θέληση έφτασε στο σημείο που είχα και στρατιώτης, που εκεί ήταν να πούμε, όπως λέτε παλιά λέγανε, τάνιο καπιτάνο, ή θα πεθάνω ή θα σωθώ. Και δεν είχα φόβο να πεθάνω, διότι είχα ήδη πεθάνει σχεδόν τότε. Δηλαδή μέχρι αυτό το σημείο. Γι' αυτό με ζόρισε αυτή η ζωή να κάνω και από εκεί άρχισε και άνοιξε η ζωή μου και είμαι σήμερα όποιος είμαι. Είμαι Ελληνοαιθιώπας. Ελληνοαιθιώπας. Όχι μισός. Τι είναι το μισός. Τι έχω μισό μου. Τι είναι το μισό μου σώμα. Το μισό μου σώμα είναι άλογο και το μισό μου σώμα είναι άνθρωπος. Όχι. Πέρασα πολλά στη ζωή μου εγώ. Τώρα δόξα τω Θεώ όπως βλέπεις, ούτε ο βασιλιάς δεν ζήσαμε σαν και εμένα, διότι ο βασιλιάς έχει σκέψεις. Έχει, με το παραμικρό που ακούει. Τα παιδιά του ελληνικού σχολείου μένουν στο οικοτροφείο, κάποια από αυτά είναι ορφανά, κάποια άλλα έχουν τους γονείς τους, αλλά τα σπίτια είναι σε μεγάλες αποστάσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν συχνά, δηλαδή πηγαίνουν το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο στα σπίτια τους. Κάποια άλλα πάλι παιδιά
έχουν τη δυνατότητα να φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, γιατί έχουν κάποιους συγγενείς εδώ μέσα στην Αντίς Αμπέμπα. Έχω μεγαλώσει σε οικοτροφείο, μια ζωή, 11 χρόνια μέχρι να τελειώσω το λύκειο, αλλά δεν προτιμώ για άλλα παιδιά, δεν ξέρω, όχι επειδή πέρασα χάλια εκεί μέσα, πέρασα ωραία. Αλλά σου λείπει αυτή η στιγμή να περνάς την οικογένεια μαζί, τα αδέλφια, τη μητέρα σου, την οικογένειά σου. Μόνο γι' αυτό το λόγο πρέπει ένα παιδί να μεγαλώσει με την οικογένεια. Αυτό δεν το έχεις εκεί. Υπήρχαν παιδιά που είχαν έρθει από την περιφέρεια, παιδιά που είχαν έρθει από την Τανζανία, παιδιά που είχαν έρθει από το Σουδάν, από το Τζιμπουτί. Και μια φοβερή μίξη, μα πώς να ξεχωρίζεις. Ήμασταν ένα όλοι. Κατεβαίνω από το οικοτροφείο για τον Ολυμπιακό εδώ, μάλλον. Όπως είναι ο νεαρός, θυμωμένος συναισθήματα. Γιατί στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζαμε το ρατσισμό. Τα παιδιά, τα εκτός οικοτροφείου, εμάς τα οικοτροφάκια μας είχαν λίγο πεταματού. Οπότε εκεί υπήρχε ένας σχετικός ρατσισμός. Ρατσισμός ταξικός, ας πούμε. Όχι όλα, αλλά υπήρχαν, ήταν έντονο. Βέβαια, μέσα μου κουβαλάω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Μου έχουν συμβαδίσει πάρα πολύ τη ζωή μου. Δεν είναι μόνο ότι υπήρχε ρατσισμός μέσα στο σχολείο, μέσα από τους υπεύθυνους του σχολείου. Δεν ήταν ότι υπήρχε μόνο αυτό. Υπήρχε και από τα παιδιά. Υπήρχε bullying. Πολύ bullying μιλάμε. Και ξέρανε ότι ό,τι και αν κάνουνε, δεν θα τιμωρούσαν πρώτα απ' όλα. Αλλά εμείς όμως, ό,τι και αν κάναμε, ειδικά εμείς οι μηγάδες, ό,τι και αν κάναμε, εκτός από μερικούς να είναι καλά οι γονείς τους που ερχόντουσαν και τα βάζανε εναντίον του καθεστώτος που υπήρχε εκεί μέσα, και σου λέει μην πειράξει τα παιδιά μου, εκεί περνούσαν καλά. Οι άλλοι όμως οι υπόλοιποι, όπως ο πατέρας μου που έλεγε ας πούμε, το ξύλο βγήκε από το παράδεισο για το καλό σου τα κάνουνε, εκεί δεν περνάγαμε καθόλου καλά. Το ξύλο έπεφτε σύντομο. Με το παραμικρό σε περίμενε μια τιμωρία. Και το δικαιολόγησαν αργότερα πως αδικούσαν τόσα παιδιά. Πονάω μέσα μου, το παιδί μου είναι. Να είναι και 100 χρονών, σαν ένα μικρό παιδί το βλέπω. Μετά που πέρασα όλα αυτά, έφτασα στο σημείο που δούλεψα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, πήρα μεγάλους βαθμούς, μεγάλο καλό μισθό, συνέχισα, μετά ήρθα εδώ πέρα και τώρα που είμαι στη σύνταξη, είμαι ένα εκλεμμένος αντιπρόεδρος της κοινότητας, όπως λέμε με αυτούς τους λίγους που έχω μείνει εδώ πέρα, και ανακατεύομαι σε μερικά έργα, τα οποία δείχνουν ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Η κοινότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τα οικονομικά της. Τώρα αν υπάρχει ψυχική ενότητα σε αυτή την κοινότητα την ελληνική, δεν το πιστεύω. Πρέπει να υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα και να ακούγονται και όλες οι απόψεις. Αν δεν τις ακούς και υπάρχουν μονάχα οι συγκεκριμένες απόψεις μερικών, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ευτυχώς δηλαδή που η κοινότητα τώρα έχει αναλάβει και δίνει επίδομα
τους άπορους, τους μυγάδες, και αυτό βοηθάει πολύ. Είναι ανθρώποι οι οποίοι ζουν μόνο με αυτό, που δεν είναι σχεδόν τίποτα, αλλά κάτι βοηθάει στο σπίτι. Και ύστερα όταν αρρωσταίνουν, η κοινότητα τους στέλνει σε νοσοκομείο, τους βοηθάει με ό,τι μπορεί, δηλαδή το κάνει η κοινότητα. Υπάρχει ελληνικό σχολείο, το αγγλόφωνο σχολείο, υπάρχει το οικοτροφείο, υπάρχει ελληνική εκκλησία, το νεκροταφείο. Αυτό που λείπει είναι η καρδιά, η ψυχή. Όσον αφορά το μέλλον της ελληνικής κοινότητος, με δεδομένο ότι θα αλλάξει η δομή της ελληνικής κοινότητος, σίγουρα θα είναι ευίωνο. Ποιος ξέρει το μέλλον? Δεν ξέρεις, μπορεί να έρθουν Έλληνες έμποροι οι οποίοι να θέλουν να εμπορευτούν από την Αιθιοπία και να έχουν και παιδιά και να, για μια στιγμή εκεί που τώρα που δεν υπάρχει παιδί, να υπάρχουν 100 παιδιά. Δεν το ξέρεις αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ ούτε κανένας άλλος. Διότι τότε φύγανε επειδή ήταν ο Μαγκίστου δικτάτορας και τρομοκρατήθηκε αυτοί οι πλούσιοι και ξέρω εγώ τι, και σηκώθηκαν και φύγανε. Πάρα πολλοί ήτανε. Φύγανε όλοι. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι άνθρωποι είναι λίγο αγχωμένοι, φωνάζουν, υπάρχει θόρυβος πολύ. Όμως στην Αιθιοπία τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα. Οι άνθρωποι είναι πολύ ήρεμοι, δεν φωνάζουν, δεν τσακώνονται. Εδώ όμως οι άνθρωποι, επειδή έχουν άγχος νομίζω, τσακώνονται συνέχεια. Η μητέρα μου όταν ήμουν μικρή μου έλεγε ιστορίες για τον παππού, ότι είχε ελληνική καταγωγή, ότι εκείνη βαφτίστηκε στην ελληνική εκκλησία και ένιωθε ότι ήταν Ελληνοαιθιοπίδα. Στο σπίτι μιλούσαμε πολύ για την Ελλάδα, για τον παππού και εγώ ένιωθα πως ήμουνα και όχι μόνο Αιθιοπίδα αλλά και Ελληνίδα. Από την πρώτη δημοτικού πήγα στο ελληνικό σχολείο. Εκεί τα μαθήματα τα έκανα πάντα στα ελληνικά και όταν ήμουν Δευτέρα Δημοτικού πήγα στην κατασκήνωση στη Γενική Γραμματεία από Δήμου Ελληνισμού στην Ελλάδα και για πρώτη φορά ήρθα στη πατρίδα του παππού και ένιωσα πως περισσότερο ότι ήμουν Ελληνίδα. Είμαι πολύ περήφανη να εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Αιθιοπία. Μάθαμε να χορεύσουμε ελληνικούς χορούς, να τραγουδάμε παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και ένιωθα περισσότερα να είμαι Ελληνίδα. Από μικρή ήξερα όταν θα τελειώσω σχολείο θα πάω να σπουδάσω στην Ελλάδα και το απολυτήριο που έχω είναι ελληνικό. Εγώ πάντα ένιωθα ότι ήμουν διαφορετική από τους άλλους που είχαν μόνο μία πατρίδα. Αγαπώ δύο χώρες, μιλάω δύο γλώσσες, έχω πάει σε ελληνικό σχολείο και όλοι γνωρίζουν ότι ο παππούς ήταν Έλληνας. Πολλές φορές μας έβλεπαν περίεργα και μετά λένε «Ξέρετε ελληνικά, να ξέρουμε». Από πού είστε? Από την Αιθιοπία. Και αυτό με έκανε πολύ να στεναχωριόμαι. Αυτό. Ο παππούς δεν σκέφτηκε ποτέ να γράψει τη μητέρα μου στο Δήμο στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχαν αποδείξεις ότι είχε ελληνική καταγωγή.
αλλά φαίνονταν ότι δεν ήταν αρκετές για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και εμείς δεν μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε τα ελληνικά μας χάρτια. Ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε βίζες για να δώσουμε πανελλαδικές εξετάσεις στην Ελλάδα. Ένιωθα απογοήτευση όταν άκουσα ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα. Η ελληνική κοινότητα στην Αντις Αμπέμπα με θεώρησε Ελληνίδα και ξαφνικά η Ελλάδα δεν με δέχτηκε. Κοστίζει πολλά λεφτά να τακτοποιήσουμε τα χαρτιά μας και όλα τα παιδιά δεν μπορούν να το κάνουν. Πήραμε άδεια παραμονή και σε 2 ή 3 χρόνια θα πάρουμε και διαβατήριο, ελληνικό διαβατήριο. Και μια χαρά τώρα. Υπάρχουν και άλλοι μαθητές από το ελληνικό σχολείο που έχουν στόχο να έρθουν στην Ελλάδα να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους ομογενείς. Όταν ήρθε ο κύριος Κουίκ στην Αντίς Αβέμπα, πήραμε συγχαρητήρια που είμαστε Έλληνες και μας είπε ότι ο ξεχασμένος ελληνισμός στην Αφρική είναι η προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και εύχομαι αυτό να ισχύει πραγματικά.